Λέμε λοιπόν προς τη φίλη και γείτονα Τουρκία ότι το παρελθόν είναι για να μας διδάσκει, όχι για να μας χωρίσει. Μπορούμε να αγωνιστούμε για ένα ειρηνικό μέλλον μαζί. Ένα μέλλον που θα ταιριάζει και στον τουρκικό λαό με τις δυνατότητες που έχει. Γιατί δεν του αξίζει αυτού του είδους η περιπέτεια την οποία έχει τώρα. Οι ηγέτες του λοιπόν πρέπει να αποφασίσουν. Υπεύθυνοι απέναντι σε αυτό το λαό. Τι είναι εκείνο που πρέπει να πράξουν και για το λαό τους. Τους λέμε ότι είμαστε εδώ για να ζήσουμε μαζί και να δημιουργήσουμε ειρηνικά. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε από την πλευρά της φίλης και γείτονος Τουρκίας καμία απολύτως παραβίαση του διεθνούς δικαίου για τα σύνορα, όπως και του διεθνούς δικαίου που αφορά το δίκαιο της θάλασσας, άρα την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εμείς είμαστε εδώ, όπως είπα και πριν, να τονίσουμε ότι θέλουμε να συμπορευτούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εξίσου όμως είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, άρα το έδαφος μας, την κυριαρχία μας, τα σύνορά μας, άρα το έδαφος και τα σύνορα της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης.